Πρέπει να σταθούμε, κατά τη γνώμη μας, στη διαχρονικότητα του εγκλήματος και της πορείας εξέλιξης των πραγμάτων, γιατί δείχνουν ότι όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενες αλλά και οι σημερινοί, είχαν ως προσανατολισμό την αστυνομία να αποτελεί εργαλείο καταστολής του λαϊκού και νεολαϊστικού κινήματος. Γιατί οι πιο εκπαιδευμένες ομάδες της αστυνομίας και ο προσανατολισμός όσον αφορά τα επιχειρησιακά σχέδια σχετίζονται άμεσα με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εργατικού και λαϊκού κινήματος, του νεολαϊστικού κινήματος. Απόρρια όλων αυτών είναι βεβαίως η αναβάθμιση που γίνεται με την προκήρυξη των 400 θέσεων για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ίδια φροντίδα. Αντίθετα, υποβαθμίζεται η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Άρα λοιπόν σχετίζεται με τον προσανατολισμό της αστυνομίας, αντί να αποτελεί μία υπηρεσία αντιμετώπισης και προστασίας της ζωής και της περιουσίας του ανθρώπου, αποτελεί μηχανισμό καταστολής στα χέρια του συστήματος για να μπορούν να επιβληθούν οι συνεχόμενες αντιλαϊκές πολιτικές, οι πολιτικές σε βάρος των εργατικών και νεολαϊστικών δικαιωμάτων. Όσο αντιδραστικοποιείται το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε, όσο κλιμακώνονται καθημερινά οι επίθεση ενάντια στα δικαιώματα στην εργασία, στην παιδεία και στην υγεία, θα ήταν αφύσικο να λέμε ότι προστατεύονται τα δημοκρατικά δικαιώματα. Αντίθετα, και εκεί υπάρχει μία βίαιη περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην κατεύθυνση θωράκισης του συστήματος από τις λαϊκές αντιδράσεις. Και από αυτή την άποψη, οι αντιδραστικές αλλαγές που έγιναν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στον ποινικό κώδικα ισχυροποίησαν τις διατάξεις που αφορούν τον τρομονόμο και την περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων στη συγκέντρωση, στη συνάθρηση, στη διαδήλωση και στην απεργία, ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι ποινές για τα λεγόμενα αδικήματα των ποινικών, ας το πούμε έτσι, αδικημάτων. Εκεί είχαμε μία μείωση των ποινών, ενώ αντίθετα αυστηροποιήθηκαν οι ποινές που αφορούν το οργανωμένο μαζικό και νεολαϊστικό κίνημα. Αυστηροποιήθηκαν οι διατάξεις του τρομονόμου. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι αυτό πάει πακέτο και με τον προσανατολισμό που είπαμε της αστυνομίας, γιατί είναι προτεραιότητα η θωράκιση του συστήματος από τις λαϊκές αντιδράσεις, άρα ως καταστολή, ενώ αντίθετα θα είναι το παράλογο της όλης υπόθεσης, ενώ υπάρχουν τεχνολογικά οι δυνατότητες να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο ποινικό έγκλημα, φαίνεται ότι δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο βαρύ έγκλημα.